Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους. Τους συναδέλφους και τους υπόλοιπους συνέδρους, τους δημοτικούς συμβούλους, 180 περίπου από όλη την Ελλάδα, που με τίμησαν με την ψήφο τους. Είναι η τρίτη μου θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και τη συνεισφορά μου θα βοηθήσω την αυτοδιοίκηση γενικότερα, θα βοηθήσω την περιφέρειά μας, αλλά και ειδικότερα το Δήμο Βοζάνης. Δύο ανακοινώσεις από τον κ. Θεοδωρικάκο που έχουν προκαλέσει συζητήσεις στην αυτοδιοίκηση. Ένα οφειλόδημος, η κατάργηση του πόσο προβληματίζει την αυτοδιοίκηση και το Δήμο Κοζάνης. Και η δεύτερη, εντάξει, μια αλλαγή που την είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ναι. Καταρχήν, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας και για το ένα και για το άλλο. Σε ό,τι αφορά το φιλόδημο, νομίζω, δεν ξέρω, αύριο υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Το βασικό θέμα είναι η συγκρότηση του νέου, η εκλογή Προέδρου και η συγκρότηση του Προεδρείου. Αλλά φαντάζομαι ότι θα μας απασχολήσει και το θέμα των αλλαγών στο φιλόδημο. Τώρα, να ομολογήσω το εξ αρχής ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω εικόνα για το ποιες ήταν οι δεσμεύσεις, ποιες ήταν οι δανειακές δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τι έργα είχαν ενταχθεί. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Απ' την άλλη, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τα έργα που έμπαιναν ή και μπαίνουν ακόμα στο φιλόδημο, τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να μπουν στο ΕΣΠΕ. Γιατί όταν μιλάμε για μικρά έργα, όταν μιλάμε για έργα που δεν έχουν ακόμα και την μελετητική ωριμότητα και τις προϋποθέσεις που έχουν τα έργα του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλότερες, είναι προφανές ότι θα προκύψει πρόβλημα. Γιατί, όπως είπα, γιατί δεν μπορούν να μπουν όλα. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι ακριβώς, ποιο θα είναι το νέο αναπτυξιακό της αυτοδιοίκησης, το οποίο προανήγγειλε ο κύριος Θεοδωρικάκος, για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες για την αυτοδιοίκηση, σε ένα επιπλέον χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει για να υλοποιούνται έργα.